Θα σας μιλήσουμε για το Σάλτζα. Όταν πριν αναλάβουμε την περιφέρεια, είχαμε παρεστεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου του τέος βουλευτού του κ. Γιαννέλη που έγινε στη Μαρίνα, όπου μιλάει για το Σάλτζα, την ιστορία του και για μύθους γύρω από το Σάλτζα. Αυτό μου είχε γίνει έμονη ιδέα, ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεδομένου ότι η μετροπολογία που πέρασε ο κ. Αθανασίου στη Βουλή προετών πέρασε στην δικαιοδοσία της περιφέρειας το Σάλτζα και η περιοχή περιβάλλουσα. Και επί σειρά ετών δεν γινόταν τίποτα. Ήταν ένας θησαυρός για τη Λέσβο, όπως θα μας πει στη συνέχεια ο καθηγητής ο κ. Μωραΐτης, και έτσι μου είχε γίνει έμονη ιδέα. Αφού κουβέντιασα με πολλούς, είχα καταλήξει την ιδέα ότι θα έπρεπε να κάναμε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικό για προσχέδια για το κτίριο αυτό, για να δούμε τι λέει ο τεχνικός κόσμος που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και έτσι λοιπόν, πέρσι, προκηρύξαμε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που περιλάμβανε το υφιστάμενο κτίριο του Σάλτζα, τον περιβάλλοντα χώρο, τον αρχαιολογικό, και έτσι βγήκε στον αέρα. Και ο διαγωνισμός αυτός ζητούσε να πάρουμε προσχέδια και προμελέτες τι πώς βλέπει ο κάθε ένας από αυτούς, όποιος διαγωνιζόταν, το Σάλτζα και την περιοχή του. Ο διαγωνισμός έληξε προχθές, 13 Οκτωβρίου. Περιμέναμε μετά κάποιες μέρες ώστε αν έρθουν προσφορές και δια το ταχυδρομείο. Και πραγματικά ήρθαν. Σήμερα που θεωρούμε ότι έχει λήξει ο διαγωνισμός, μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι 18 γραφεία, 18 όχι 17 που σας έλεγα, 18 γραφεία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχουν υποβάλει προτάσεις. Είναι κάτι το συνταρακτικό, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι και σε μεγάλους διαγωνισμούς σαν την Ελλάδα προσέρχονται 5, 6, 7 διαγωνιζόμενοι. 18 γραφεία εξ Αθηνών και δεν ξέρω από πόλο είναι, γιατί είναι με κωδικούς, δεν τους βλέπουμε ποιοι είναι. Είναι κάτι συνταρακτικό και δείχνει κάποια εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Λέσβου, της μεταπροσφυγικής Λέσβου, σε ένα χώρο όπως είναι το Σάλτζα, εκπληκτικό. Έχουμε λοιπόν, βρισκόμαστε πρώτου γεγονότος, να έχουμε 18 προτάσεις. Όπως προβλέπει ο νόμος, είχαμε ορίσει μια επιτροπή η οποία θα έβγαζε αποτέλεσμα από το διαγωνισμό, μια επταμελή. Ο νόμος προβλέπει ποιοι συμμετέχουν, δεν είναι δικιά μας δικαιοδοσία ποιους θα ορίσουμε. Λέει ο νόμος, έτσι από τα πανεπιστήμια, έτσι από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι από τους αρχιτέκτονες Ελλάδος, την Ένωση Αρχιτεκτών Ελλάδος, και έτσι από την περιφέρεια εδώ. Και ορίσαμε μια εφταμελή επιτροπή. Αυτή η εφταμελής επιτροπή έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και είναι επίσημη επιτροπή. Έχει κυκλοφορήσει επίσημα. Σήμερα είχαμε την πρώτη συνεδρία, μάλλον την γνωριμία με την Επιτροπή. Τους μιλήσαμε τι θέλουμε και μας είπαν πώς το βλέπουν. Με τηλεκόμφερες είχαμε από Αθήνα. Ήδη λοιπόν τους πιέσαμε να πάμε γρήγορα τα αποτελέσματα, να μην χρονοτριβούμε και έχουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Επιτροπή θα είναι εδώ την επόμενη Πέμπτη. Η Επταμελής Επιτροπή εξ Αθηνών θα είναι εδώ την επόμενη Πέμπτη. Θα ανοίξουν τις προσφορές όπως προβλέπει ο νόμος. Από την περιφέρεια συμμετέχει όχι στην Επιτροπή, αλλά σαν παρακολούθηση του project η κυρία Κορογέννη, Γενική Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, και η κυρία Τσακίρη, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών. Και έχουμε ορίσει ως γραμματέα, όπως λέει ο νόμος, την κυρία Βαλαβάνη, άλλη πολιτικό μηχανικό της υπηρεσίας. Ακολουθούμε τις επιταγές του νόμου. Θα βρεθούν εδώ, θα συνέλθουν στην αίθουσα εδώ δίπλα, διότι θέλουν ένα χώρο δικό τους, να ανοίξουν τις μακέτες, να ανοίξουν τα σχέδια, και πιστεύω μέχρι το Σάββατο θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, τα πρώτα πορίσματα. Αν χρειαστεί να ξανασυνέλθουν, θα ξανασυνέλθουν. Εμείς τους πιέζουμε να πάμε γρήγορα και προδιαγράψαμε ως εξής τη δουλειά τους. Προφανώς με τα κριτήριά τους θα κρίνουν ποια είναι αρχιτεκτονικός, ποια είναι πρώτη, ποια είναι δεύτερη, ποια είναι τρίτη. Αυτοί παίρνουν τα βραβεία με βάση το διαγωνισμό. Αλλά τους είπαμε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε μελέτες, οριστικές μελέτες, και να τις στηβάξουμε σε ένα γραφείο. Μας ενδιαφέρει να είναι αυτό κατασκευάσιμο το project. Θέλουμε να βρούμε επενδυτή να επενδύσει σε αυτό το χώρο του Σάλτζα. Κατά συνέπεια, θέλουμε να είναι και πρακτική λύση. Να μην είναι αυτό που λέμε εμείς οι μηχανικοί, αρχιτεκτονιά. Με διαστημικά στοιχεία, με θόλους, με σταυροθόλια, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει κυρίως να είναι κατασκευάσιμο. Γιατί αμέσως τώρα ψάχνουμε για επενδυτή.
θέλουμε αυτό το έργο να γίνει πόλος έξεως για τη Λέσβο. Να γίνει πόλος έξεως τουριστών και επισκεπτών και λεσβίων προφανώς. Το έχουμε πάρει πολύ ζεστά και δουλεύουμε καθημερινώς επάνω σε αυτό. Και πιστεύουμε ότι το φέρνουμε εις πέρας. Είναι σήμερα μια σημαντική μέρα που ξεκινάει η σύγκληση της Επιτροπής και η πρώτη συνεδρία γνωριμίας με το αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Σάρλιτσα. Έτσι, για μια λεπτομερή, πιο τεχνική παρουσίαση, θα σας πω ότι είναι η αξιοποίηση ενός χώρου ακινήτου 18.478 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή της Ερμίας, το υφιστάμενο, όλος ο χώρος αυτός, του ξενοδοχείου Παλάς, Σάρλιτσα Παλάς. Και το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι συντήρηση και ανάδειξη των διατηρηταίων κτηρίων του συγκροτήματος του Σάρλιτσα Παλάς και ένταξη νέων χρήσεων που αφενός μεν δεν θα φύγουν είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά τη δόμηση και μορφική οργάνωση των κτισμάτων των υφιστάμενων και θα ευνοούν την πολιτιστική προβολή της περιοχής και γενικότερα της Λέσβου. Την πρόταση κατεδάφισης μη άξιων λόγου υποβαθμισμένων μη διατηρηταίων κτισμάτων του οικοπαίδου, την ανέγερση νέων κτηριακών κελυφών στα σημεία του οικοπαίδου που η οικοδόμηση επιτρέπεται σε συνεργασία και με την αρχαιολογική υπηρεσία, με κύρια λειτουργία του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού σε συσχετισμό με Κέντρο Αναζωογόνησης, ΣΠΑ. Τη διαμόρφωση του τμήματος του οικοπαίδου που θα παραμείνει αδόμητο με όρους ανάδειξης των υπαρχόντων αρχαιολογικών ανασκαφικών ευρημάτων και διαμόρφωση τοπιοτέχνηση του υπόλοιπου υπαίθριου τμήματος, ώστε η δυνατότητα χρήσης να συνάδει με την λειτουργική ιδιαιτερότητα των χρήσεων που θα προταθούν για τα διατηρηταία κτίρια του συγκροτήματος, του ξενοδοχείου Σάρτιζα και τα νέα κτηριακά κελύφη που θα προταθούν. Είναι δηλαδή μια γενική αναδόμηση και παρουσίαση όλης της περιοχής του οικοπαίδου και έξω από αυτό είναι και τα γεματικά λουτρά, τα οποία είμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης της οικοδομικής άδειας, είμαστε στο περιβαλλοντολογική έκδοση περιβαλλοντικών όρων σε αυτή τη φάση και η αναβγή και η οικοδομική άδεια και να επισκευαστούν τα λουτρά αυτά τα εξωτερικά, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για τον ιαματικό τουρισμό. Αυτά από μένα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια για να προχωρήσει και να αναδειχθεί αυτό το τόσο σημαντικό και αξιόλογο κτίσμα και περιοχή και χώρος και οικόπεδο που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Θερμής και ήταν από χρόνια εγκατελειμμένο και αφισμένο. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Τσακίρη, θέλω να πω ότι εντός των ημερών αρχίζουν σωστικές εργασίες. Έχουμε εγκρινή, έχουμε αναδείξει ανάδοχο, ο οποίος θα κάνει σωστικές εργασίες για να περισσωθεί το υφιστάμενο κέλυφος, το υφιστάμενο κτίριο. Συγγνώμη. Η στέγη, να μην κρεμίσει. Κυρία Τσακίρη, και μετά την κυρία Τσακίρη θα δώσουμε το λόγο για όσο όρια θέλει τον καθηγητή τον κύριο Μωραΐτη από την Αθήνα του Πολυτεχνείου ο οποίος οργάνωσε και το διαγωνισμό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση και όπως είπαν και οι προλαλήσαντες ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει πάρει μια πορεία προς την υλοποίηση του έργου γιατί μέχρι τώρα ήμασταν μόνο στα λόγια. Εγώ ως τεχνική υπηρεσία έχω αναλάβει και έχει υπογράψει ο κύριος Περιφερειάρχης τη σύμβαση για τις σωστικές εργασίες και ο ανάδοχος είναι έτοιμος σε συνεργασία με την αρχαιολογία και ξεκινάμε τις εργασίες αυτές γιατί έρχεται και η χειμερινή περίοδος και αναμένω μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα σε ένα μήνα, να έχει βγει και εκδοθεί η οικοδομική άδεια για τις λουτρικές εγκαταστάσεις και να δημοπρατήσω το έργο επισκευής των λουτρικών εγκαταστάσεων που είναι παραπλεύρος του κτηρίου του Σάρλιτσα. Αυτά έχω να πω και είμαι σε ευχάριστη θέση να τα υλοποιήσω αυτά. Ευχαριστώ. Να σας συμπληρώσω ότι πέραν της επταμελούς επιτροπής, η οποία θα αναδείξει τους τρεις πρώτους νικητές για το διαγωνισμό, έχω παρακαλέσει και έχει αποδεχθεί να επιβλέπει την όλη εργασία που εκτελούμε μέχρι και την κατασκευή, τον τέος βουλευτή, τον κύριο Γιαννέλη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ασχοληθεί με το Σάλτζα και έχει δεχθεί να παρακολουθεί το project και ταυτόχρονα γίνεται με στενή συνεργασία και την αγαστή
συνεργασία του κυρίου Τριανταφυλλίδη, του δόκτωρα Τριανταφυλλίδη, του αρχαιολόγου. Διότι είναι ένας αρχαιολογικός χώρος και ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι υπό την έγκρισή του και την επίβλεψή του. Ο καθηγητής ο κ. Μωραΐτης, ο οποίος φρόντισε για το διαγωνισμό, παρακαλώ αν θέλει να μας πει ό,τι θέλει. Να σας πω, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα και κυρίως να σας ευχαριστήσω γιατί μου δώσετε την ευκαιρία να ασχοληθώ με την περιοχή της Τερμής και του Σάλιμπερ. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι πριν από 15 χρόνια η Λέσβος μου ήταν εμπονής άγνωστη. Φτάνω στη Λέσβος στα πλαίσια ενός εργαστηρίου σπουδαστικού με τους σπουδαστές μου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τους σπουδαστές και του Περιφερειάρχη επίσης, και ανακαλύπτω αυτό που έπρεπε να ήταν προφανές και έπρεπε να μου το είχαν διδάξει στο σχολείο, ότι η Λέσβος δεν είναι απλώς ένα σημαντικό νησί για την ελληνική επικράτεια, αλλά είναι παγκόσμια σημαντική, επιμένω, παγκόσμια σημαντική. Για να καταλάβουμε τι συζητάμε σήμερα, πρέπει να αποδεχθούμε κύριε αυτό. Λοιπόν, η Δύση μαθαίνει από την ελληνική αρχαιότητα δύο πράγματα εξαιρετικά σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, μαθαίνει το δίδαγμα της δημοκρατίας. Από αυτήν αντιγράφει το δίδαγμα της δημοκρατίας του ελληνικού. Και μαθαίνει και κάτι άλλο. Μαθαίνει ότι η αγάπη για το σώμα μας, η αγάπη για τη σωματική ευδαιμονία δεν είναι αμαρτία και δεν είναι πορνογραφία. Είναι πολιτικό δικαίωμα. Αλλά αυτό το πολιτικό δικαίωμα συνδέεται σε τερατώδη βαθμό, σε τεράστιο ποσοστό, με το νησί στο οποίο κατοικείται. Αυτός είναι ο λόγος που η Δύση επιστρέφει συνέχεια στη λογοτεχνία της, στη ζωγραφική της τηλέφωνο, για να μιλήσει για τη Σαφό, για να μιλήσει για τον Αρκαίο, για να μιλήσει για την γέννηση του ερωτισμού στην εφηβεία. Όλοι θα θέλαμε να είχαμε μια ευτυχή ερωτική εφηβεία. Και αυτό ο λόγος μας το διδάσκει, μιλώντας για τον Δάφνη και τη Φλόρη. Λοιπόν, δεν κατοικείται ένα τυχαίο νησί. Είναι το νησί που διδάσκει στη Δύση ότι η αγάπη για το σώμα σας, η απέτησή σας για ευτυχή ερωτισμό είναι πολιτικό δικαίωμα. Δεν είναι πορνογράφημα. Δεν είναι βιασμός. Δεν είναι περίεργες σελίδες στο ίντερνετ. Είναι κεντρική πολιτική στάση. Αυτό το δίδαξε η Λέσβο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό το πρέπει να το προβάλλουμε. Ας έρθουν εδώ να διδαχθούν εδώ. Λοιπόν, και είναι χαρακτηριστικό, συγγνώμη που μιλάω πολύ έντονα, αλλά όταν μιλάω για τη Λέσβο και αυτά τα θέματα, είμαι εκτός ακαδημαϊκού ελέγχου. Λοιπόν, η Σάλιντζα είναι η μικρογραφία αυτού του αιτήματος. Τι λέει, μιλάει για τη σωματική ευδαιμονία. Τι είναι το θερμόλουτρο, είναι η επιστροφή στο σώμα και η αγάπη για το σώμα. Και τι μας λέει η περιοχή της Θερμής, ότι εδώ έχουμε πολλαπλούς πολιτισμούς που έρχονται από την Λέσβο και επανατοποθετούν πάνω στο ίδιο σημείο αυτό το ενδιαφέρον για τη σωματική τους ευτυχία. Οι αρχαίοι Έλληνες που λατρεύουν εκεί την Άρτεμη και λατρεύουν το σώμα τους ταυτόχρονα. Οι Ρωμαίοι, η ελληνιστική περίοδο. Θα έχουμε μια κάμψη στην Βυζαντινή περίοδο και μετά θα έρθουν εδώ οι Οθωμανοί για να κουμπίσουν και αυτοί το ειδικό τους ενδιαφέρον για το θερμό λουτρό πάνω στην περιοχή της Θερμής. Έχουμε λοιπόν και ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό για τη Λέσβο. Η Λέσβος είναι σημαντικό και για αυτό το στοιχείο. Η Λέσβος είναι μια περιοχή πολυπολιτισμικής συσχέτισης πολιτισμών. Πριν εμφανιστεί ξανά η σύγκρουση με την Τουρκία, με τον Ερντογάν, μιλώντας για τη Λέσβο, πέσαμε το θέμα μόλις ξεκινήσουν αυτά, της διαπολιτισμικής προβολής της ιστορίας αυτών των περιοχών. Δεν μας ανέχουν πια οι αυτές οι εγκρατασίες. Αλλά ο πολιτισμός εκεί, ακόμα και αυτό που μου τουρκικά σήμερα, είναι κοινός με εμάς. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν τουρκική αυτοκρατορία, ήταν πολυπολιτισμική αυτοκρατορία. Και αυτό το διδάσκει η Λέσβος. Αν είναι δυνατόν πια, αν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε να προβάλλουμε αυτό το πολιτικό αίτημα. Ότι ο πολιτισμός που έχετε εσείς εκεί και ο πολιτισμός που έχουμε εμείς εδώ, κάποτε ήρθαν σε επαφή. Και πλούτησαν τη δική σας ένωση πολιτισμού ή τη δική μας συγκρότηση την πολιτιστική, την ευνόηση. Λοιπόν, στη Σάλιντζα έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Και έτσι έχουμε δύο ευκαιρίες. Η μία ευκαιρία είναι αυτό που αποκαλώ εγώ μεγέθυνση και ανάπτυξη. Έχουμε την ευκαιρία της οικονομικής μεγέθυνσης.
την ευκαιρία δηλαδή να εγκαταστήσουμε εδώ ένα κέντρο θερμαλισμού, το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει οικονομικά το νησί και βέβαια και την περιοχή της Ερμής ιδιαίτερα. Αυτό είναι μεγέθυνση, δεν είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι όταν η οικονομική μεγέθυνση συνδέεται με μια πολιτιστική και πολιτική εγκαιρότητα. Όταν βοηθάει τον πληθυσμό των περιοχών να αποκτήσει και να αναπτύσσει τον αυτοσεβασμό του. Να πούν, εγώ είμαι λέσβιος, δεν είμαι από ένα τυχαίο μέρος του κόσμου. Σεβαστείτε με. Εδώ γεννήθηκε και ο Ελλήνης και ο Τυριβίτης, αλλά και ο Θεόφιλος. Εδώ αναπτύχθηκε από Έλληνες μια πρόσκαιαστική προσέγγιση του Οθωμανικού κράτους. Και αυτή μας έδωσε όλες αυτές τις υπέροχες δουλειές που βλέπετε, όλο αυτό το πολιτισμό που έχει εγγραφεί στο νησί Σέντες και το Σάντιτσα. Εάν λοιπόν ο κύριος Σέντιας ήθελε να ενισχύσει την απάντηση του κύριου Ερντογάν, θα έπρεπε στο Σάντιτσα να καταθέσει στέφανο. Αυτό αποδεικνύει το Σάντιτσα. Λοιπόν, η δική μου πρόταση ήταν η εξής. Όταν συζητάγαμε στην αρχή για το τι θα γίνει το παλιό ξενοδοχείο, εξήγησα ότι αν αυτό προσπαθούσε να γίνει κέντρο θερμαλισμού, αυτό θα διαλύεται. Θα έφτιαχνε λοιπόν κανείς συλλογικά ένα κέντρο θερμαλισμού δίπλα και αυτό το παλιό κτίριο, αυτό το μνημιακό κτίριο, θα έπρεπε να μεταβληθεί σε ένα κέντρο πολιτιστικής αναφοράς που βέβαια θα είχε την ευτυχία να ενισχύεται οικονομικά από την γενική ανάπτυξη της περιοχής. Και βέβαια όλο αυτό θα συνδεόταν όχι μόνο με το κέντρο θερμαλισμού, αλλά και με αυτό το υπέροχο αστυνομικό υπόβαθρο που υπάρχει κάτω από το κτίριο του Σαρντζέ Παλάς και το οποίο αποδεικνύει αυτή την ιστορική και πολιτιστική διαστρωμάτιση που υπάρχει στη Λέσβο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σκεφτούν οι κάτοικοι της Λέσβου, οι δημότες της Λέσβου, είναι ότι πρώτον δεν κατοικούν σε ένα τυχαίο τόπο. Και ότι δεύτερον, αυτή η επένδυση, η πολιτιστική και η οικονομική επένδυση που θα γίνει στην περιοχή της Ερμής είναι πάρα πολύ σημαντική, αυτή όχι μόνο οικονομικά, αλλά πολιτιστικά και πολιτικά. Είναι πολιτικό αίτημα να έχουμε αυτοσεβασμό για τους πληθυσμούς μας και για τους χώρους κατοίκησή μας. Και αυτή η επένδυση νομίζω ότι θα το προάγει. Ελπίζω το παλιό κτίριο, το πνευματικό κτίριο της Σαρντζέ Παλάς να μεταβληθεί σε ένα τοπικό κέντρο με δραστηριότητες που μπορεί και αυτές να είναι προσωπικό. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει πολιτήριο, μπορεί να υπάρχει κάποιο εστιατόριο, προφανώς θα υπάρχουν μέσω διαλέξεων. Μπορεί να οργανώνεται εκεί ακαδημαϊκές παρουσιάσεις, έχετε ευτυχώς και ένα πανεπιστήμιο στο νησί σας. Μπορεί να έχετε μια συνθήκη ακαδημαϊκού τουρισμού συσχετισμένη με το Σάρντζέ Παλάς. Ακαδημαϊκού τουρισμού, όχι απλώς τουρισμού, ακαδημαϊκού τουρισμού. Είναι εξαιρετική ευκαιρία που δίνει αυτό το νησί. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι λέσβιος, δυστυχώς ευτυχώς, αλλά νομίζω ότι όποιος έχει μια σύγχρονη δυτική ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι κατά κάποιον τρόπο λέσβιος. Λοιπόν, και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την περιφέρεια που μου επέτρεψε να ασχοληθώ με το Σάρντζα και να συνεχίσω να επιμορφώνω. Μου έδωσε την ευκαιρία να επιμορφωθώ η ενασχόληση του Σάρντζα και ελπίζω τα αποτελέσματα του διαγωνισμού να είναι τόσο θετικά όσο δείχνει το μεγάλο σχολικό συμμετοχών και να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε ένα δύσκολο project. Τη διαμόρφωση του Σάρλιτζα και του χώρου του Πέριξ. Δεν λέμε μεγάλα λόγια, θα το παλέψουμε, θα το προσπαθήσουμε, θα βρούμε εμπόδια πολλά, αλλά θα τα υπερνικήσουμε. Πρέπει να γίνει αυτό, σύμφωνα με τα Αλεξάνδρα και από τον κύριο Μωραϊτη. Θα έχετε καμιά ερώτηση, παρακαλώ. Το συγκεκριμένο οικοδόμημα. Έτσι ξέραν την ιστορία του, το είχαν πει, δηλαδή επειδή άκουσα και τον κύριο καθηγητή, 39 χρόνια το παλεύουν να γίνει αυτό το πράγμα που λέτε εσείς σήμερα. Έτσι. Και από την άλλη, θα ήθελα να σα ρωτήσω, εάν υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτή, δηλαδή όσο το χρονικό διάστημα εσείς κάνατε αυτό τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, είχατε κάποιες
σας πλησίασαν κάποιοι, δήλωσαν ενδιαφέρον, επενδυτικό ενδιαφέρον, ήρθαν να δουν την περιοχή. Όντως 39 χρόνια, δεν το ξέρω ότι είναι 39 τα χρόνια, αλλά τώρα μπαίνει το νερό στο αυλάκι και ελπίζω να το φέρουμε εις πέρας. Είναι δύσκολο το project, το ξέρω, αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες του, όμως θα τις υπερνικήσουμε, πιστεύω. Ναι, ξεδηλώθη ενδιαφέρον. Όχι, δεν είμαι όλοι μας. Κύριε Σαμιώτη. Εγώ ήθελα να πέσω το θέμα της, ότι κρεμίζεται η Σάμιζα, να προλάβατε με τα έργα της, τα διάφορες που θα κάνετε για τη ΣΕΙ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στα δύο χρόνια της θητείας ως περιφερειακή, έχοντας ήδη μια πρόταση από ένα επενδυτικό σχήμα, προκυρήσετε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο οποίος θα έχει όλα την ηγεθία, ακούγοντας και εμείς την κυρία Σακύλη, θα νόμιζε ότι φτάνουμε στο τέρμα να δούμε πώς άλλοι θα αναπλάθετε. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε πολύ τρόπο μπροστά σας και θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί επιλέξατε να πάτε σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, τρία βραβεία, νομίζω 70.000 έκαστο. 38, 58, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θα επακολουθήσουν. Δεν θα επακολουθήσουν μελέτες. Τι σημαίνει αυτό, γιατί ο διαγωνισμός συμπεριλάμβανε και κάποιες μελέτες. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι ο επενδυτής που θα εξεύρουμε θα αναλάβει να το τελειώσει. Ωραία. Αυτό είναι που θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί από την αρχή προδιετίας, αντί για την προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, δεν θέλατε το θέμα να το συζητήσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να προκηρύξετε να δώσετε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να σας κάνω προτάσεις τα επενδυτικά σχήματα απευθείας για την ανάπλαση αυτού του τέτοιου. Αλλά αυτά πρέπει να σε μια διαδικασία να κάνουμε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και να μην ξέρουμε το σπουδαιότερο κατά τη δική μου κρίση και εκτίμηση για το μέλλον του Σάρλιτσα εξαρτάται στα χρόνια της συνεκμετάλλευσης που έχει από τσά η περιφέρεια. Δηλαδή, τα 15 συν 15 χρόνια είναι αρκετά... Όχι, δεν είναι αρκετά για επένδυση. Δεν είναι αρκετά και θα ζητήσουμε επέκταση. Διότι κύριε, θα σας απαντήσει ο κύριος Μαραΐτης, πιο ειδικός, αλλά μπορώ να σας πω. Διότι για τέτοια έργα, τέτοιο διαμετρήματος, θέλουμε ιδέες από όλη την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη. Μπορούμε να βρούμε ιδέες καλύτερες από αυτές που πιστεύουμε εμείς και ξέρουμε σε αυτή την αίθουσα. Και θα σας πει και ο κύριος Μαραΐτης ότι επιβάλλεται ο διαγωνισμός αρχιτεκτονικός. Κύριε Μαραΐτη, θα απαντήσετε. Λοιπόν, καταρχάς, η πολιτική σημασία των περιφερειών, των δήμων, της ελληνικής διοίκησης, δεν είναι να παράγει αυτό έργο, αλλά να παράγει και επιστήμονες και επιστημονικές ιδέες που μπορούν να προωθήσουν την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Δεν κατεβαίνω με κάποιον ο οποίος πλαγίως μπορεί να εισέλθει μέσω ενός πολιτικού μέσου ή μέσω ενός άλλου κοινωνικού μέσου. Καλό τους επιστήμονες της χώρας, τους βάζουν να διαγωνιστούν για να συλλάβω και να αποκτήσω την καλύτερη δυνατή ιδέα. Αυτό δεν σημαίνει απλώς καλό αποτέλεσμα, σημαίνει απλώς και βελτίωση της επιστημονικής γνώσης. Χωρίς αυτή τη συντηρητική δυνατότητα δεν υπάρχει δημοκρατική ανέλυξη της επιστημονικής γνώσης σε κανένα επίπεδο. Λοιπόν, ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός δεν γίνεται για να χάσουμε χρόνο. Γίνεται για να προάγουμε ιδέες και να προάγουμε τον πολιτισμό μας συνολικά. Και συζητάμε εδώ όχι για ένα κέντρο επέμβασης, όπου το τι θα το κάνουμε είναι δεδομένο. Εάν αυτή τη στιγμή εγώ δεν ήθελα να προκαταβάλω τα αποτελέσματα του νεοαρχισμού, θα σας έλεγα μια σειρά από σημαντικές ιδέες. Η βασική αρχική άποψη που προχωρούσε λοιπόν στη Λέσβο ήταν η περίπου αστεία άποψη ότι παίρνουμε το παλιό κτίριο και το κάνουμε κέντρο θερμανισμού. Δηλαδή το διαλύουμε σαν μνημείο και δεν κάνουμε και καλό κέντρο θερμανισμού. Χρειάστηκε μια σειρά συζητήσεων για να βελτιωθεί το αποτέλεσμα της προσέγγισης. Και ο διαγωνισμός θα δημιουργήσει ακόμα βελτιωμένες προσεγγίσεις για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απώλεια χρόνου. Είναι βελτίωση της γνώσης του για τον χώρο. Το γεγονός ότι έπρεπε να συγκροτηθεί ένα τέχος που μάλλον δεν το έχετε διαβάσει, κύριε, αυτό σημαίνει την προσπάθεια οργάνωσης της γνώσης, συγκρότησης της γνώσης, όχι μόνο για τους διαγωνιζόμενους, αλλά και για την ίδια την αρχή που καλεί σε διαγωνισμό.
Λοιπόν, το τερατώδες που συμβαίνει στην Ελλάδα, επιτρέφουμε να χρησιμοποιήσω διακαλυμμένες εκφράσεις, είναι πλακώνουμε και προσπαθούμε να κατασκευάσουμε με μέτρους όρους. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που ξέρετε τις περισσότερες φορές. Σε δημοτικές περιοχές, σε περιφέρειες της Ελλάδας κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ιστορικό χώρο. Δεν έχουμε απλώς έναν χώρο για οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε ένα ιστορικό κτίριο που πρέπει να το σεβαστούμε. Πρέπει να εξηγήσουμε τι τρέχει στον κόσμο με αυτό το κτίριο, τι τρέχει με την παράδοση, την ιστορική και την ιστορία της Λέρνου. Και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο και τελειότερο δυνατό. Αυτό ίσως απαιτεί λίγο απώλεια χρόνου, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο πολιτιστικό και πολιτικό τελικό κέρδος, πριν το οικονομικό κέρδος. Θα το έχουμε και αυτό μάλλον. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Και πέραν αυτού, κύριε Μωραϊτή, αυτό που θέλω να πω, είπε η κυρία Λαχούρη ότι 39 χρόνια περιμένει. Δεν νομίζω ότι είναι καταστροφή τα δύο χρόνια που είπατε, όταν από την πρώτη μέρα της ανάληψης καθηκόταν, δουλεύουμε σε αυτό το θέμα και θέλαμε να κάνουμε κάτι το ιδεατό. Δεν περιμέναμε μια σκέψη και να την υλοποιήσουμε. Θέλουμε 18 σκέψεις που κατέθεσαν και να επιλέξουμε την καλύτερη και στη συνέχεια αυτό να κατασκευαστεί. Κύριε Καρδιά, για τα λουτρά δίπλα. Είπατε, κυρία Ζαγκύρη, ότι πρόκειται να γίνει ένας διαγωνισμός. Είπατε ότι πρόκειται να αξιοποιηθούν δίπλα. Ναι, όταν εκδοθεί, είμαστε προς το τέλος, προς την έκδοση της οικοδομικής άδειας, θα δημοπρατήσουμε την επισκευή του κτηρίου. Επισκευή του κτηρίου, άρα και αξιοποίηση μέσα ναι, στο κτηρίο. Ναι. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι αυτά θα λειτουργήσουν πολύ πιο μπροστά από το ναι, άμεσα. Πρόβλημα, άμεσα. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Πολύ γρήγορα. Ναι. Ναι, πολύ γρήγορα θα γίνει. Ανεξάρτητα από το project του Σάντζα. Είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο. Ναι, Γιάννη. Ο κ. Μωραϊτής πρέπει να τον χάσαμε, δεν τον βλέπω να είναι. Θα επανεμφανιστεί. Μαθαίνω ότι έχουμε, είναι σημαντικό ότι έχουμε 18 προτάσεις. Μαθαίνω όμως ότι είναι και από η Ιορδανία, αν δεν κάνω λάθος, αν το ξέρετε, και από την Ευρώπη. Πώς είναι δυνατόν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Μωραϊτή, αυτοί οι άνθρωποι να εγκρίνουν καλύτερα τους Έλληνες, δεν θεώσουμε τους ντόπιους, ας πούμε, κατασκευαστές ή μελετητές, να ξέρουν για την ιστορία του Σάντζα και βεβαίως πόσο είναι δυνατόν να εγγυηθούν ότι αυτές οι μελέτες, αν αναλάβουν να τις κατασκευάσουν κιόλας, ότι δεν θα είναι μια φούσκα όπως έχουμε δει στο παρελθόν, έργα να μένουν και να βλέπουμε μπουλτόρες τώρα, καλογρίτσας κλπ. Στο δίκτυο αυτό που ήταν να κατασκευαστεί τον δρόμο Καλονίας Συγκρίου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια διασφάλιση αυτός που θα αναλάβει ή τις μελέτες ή και την κατασκευή του έργου να έχει κάποια χέρια, να ξέρουμε ποιος είναι, να μην είναι μια φούσκα. Κύριε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι η Επιτροπή θα τα λάβει υπόψη όλα αυτά, αλλά βέβαια η ανάθεση... Με εκπλήσετε, εγώ δεν το ήξερα για η Ιορδανία, αυτό το ξέρετε εσείς. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ έχω 18 κωδικούς. 18 κωδικούς. Αυτό είναι μια επόμενη φάση, η ανάθεση κατασκευής. Τώρα είναι ο διαγωνισμός. Κύριε Μωραϊκή. Ήθελα να απαντήσω, καταρχάς, νομικά, ένας αρχιτέκτονας από την Ιορδανία δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η πληροφορία σας είναι σωστή, υπάρχει μάλλον κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον από εκεί, το οποίο θα χρησιμοποιήσει ένα αρχιτέκτονα. Δικηγορικό γραφείο, κύριε Μωραϊτή. Πολύ σωστά το λέω. Έλληνα ή Ευρωπαίο. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε Ευρωπαίους αρχιτέκτονες να συμμετέχουν και το πιθανότερο είναι ότι αν υπάρχουν Ευρωπαίοι αρχιτέκτονες, θα ενδιαφέροντα για το θέμα σε συνεργασία με κάποιους Έλληνες αρχιτέκτονες. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό ούτε εγώ το ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το αν οι Ιορδανοί έχουν υποβάλει μέσω κάποιου μία άθλια μελέτη, γι' αυτόν τον λόγο έχουμε την Εφταμινή Επιτροπή για να το κρίνει. Και δύο μέλη της Εφταμινούς Επιτροπής, πρέπει να σας πω, είναι σημαντικοί καθηγητές αρχιτεκτονικής, με εμπειρία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, τόσο σαν κριτές διαγωνισμού, όσο και σαν άτομα που έχουν κερδίσει βραβεία σε διαγωνισμού. Ούτε για έναν Έλληνα μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι η μελέτη που θα έχει στείλει θα είναι καλή. Μπορεί να είναι άθλια. Το αν θα επιλεγεί μια άθλια μελέτη, μια καλή,
Είναι αποτέλεσμα της σωστής κρίσης της Εφταμενούς Επιτροπής. Γι' αυτό επιλέγεται μια Εφταμενούς Επιτροπή και φροντίζουν στις επιτροπές αυτές να έχουν κάποια άτομα τα οποία είναι εγνωσμένοι κύρους. Αυτό. Μιλάτε. Μιλάτε λίγο στο μικρόφωνο. Είπαμε προηγουμένως για τις αιματικές πηγές που βρίσκονται παραβλέπως. Ωστόσο, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για να ξέρουν και αυτοί που μας ακούν για το πότε θα λειτουργήσουν. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Και το δεύτερο είναι στον κύριο Περιφερειάρχη. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πλάνο σχεδίου προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η ανάπτυξη και η λειτουργικότητα του Σάλιντζα? Αυτά. Να συμπληρώσω κάτι. Και γιατί δεν διαχωρίστηκαν οι διαμαντικές πηγές από το υφιστάμενο κτίριο? Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να έρθει ένας επισκέπτης στο χωριό, και σας μιλάω γιατί είμαι καθημερινός, έτσι. Να έρθει ένας επισκέπτης στο χωριό, να πάει να κάνει το βάλι του και να βλέπει γύρω αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, έπατσε. Είναι δύο ξεχωριστά οικόπεδα, δεν είναι, είναι διαφορετικά οικόπεδα, οπότε έχετε και διαχωρισμός της επένδυσης. Για τις λουτρικές εγκαταστάσεις είμαστε στη φάση έγκρισης των περιβαλλοντολογικών όρων και γι' αυτό καθυστερεί και τόσο πολύ. Μόλις μας δοθεί η έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων, θα εκδοθεί η άδεια και αμέσως θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης για να δημοπρατήσουμε το έργο. Και να πιάσουμε και τα νερά που τρέχουν στο δρόμο ανεξέλεγκτα. Είναι μέσα στο σχέδιο αυτό. Τι με ρωτήσατε, κυρία? Αυτό που εγώ ρώτησα εσάς είναι αν υπάρχει πλάνο σχεδιασμού ως προς την ανάπτυξη προκειμένου του Σάλιντζα αυτό που φτιαχτεί να είναι λειτουργικό, πώς το διαδικό περισσότερο. Είναι λίγο νωρίς ακόμα να σας απαντήσω. Θα δω και με τον επενδυτή πώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ακόμη. Παλιού κτηρίου για οποιοδήποτε άλλο λόγο πλήττουν τον ουσιακό πολιτισμό, όπως είπε ο Φραήλ. Μπας στο διαγωνισμό, ναι. Γιώργη, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν αλλάξατε το διαγωνισμό, ότι μπορεί να το είναι μελέτη και για ξενοδοχείο? Όχι. Δίπλα στο διπλανό. Ναι. Δεν ακούω τι λέτε. Υπάρχει. Εκεί σταματώ. Υπήρξε επενδυτής, κύριε Περιφερειάρχη, που σας ζήτησε να το φτιάξει το συγκεκριμένο? Υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν το αποδεχτήκατε? Διότι θέλουμε ιδέες από την Ελλάδα, τι μπορούμε να κάνουμε το βέλτιστο, διότι δεν είναι μόνο το κτίριο, είναι και ο αρχαιολογικός χώρος και ο θερμαλισμός. Και θέλαμε να έχουμε ιδέες από όλο τον αρχιτεκτονικό κόσμο.